καλαθοσφαιριστών και καλαθοσφαιριστριών. Κορυφαίος άντρας καλαθοσφαιριστής κάτω των 14. Τον τίτλο αυτό το μοιράζονται δύο αθλητές, οι οποίοι είναι ο Χάρης ο Γιαναράς από τον Κεραυνό Στροβόνη και ο Μάριος ο Κωνσταντίνος. Θα παραλάβει και καλούμε τον Τάνος τον Χάρη τον Γιαναρά και για τον Μάριο Κωνσταντίνου Παντελής, ο αδερφός του Μάριου, καθώς όπως προαναφέραμε, ο Μάριος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟ. Καλούμε κοντά μας τους κυρίους Ιωάννη Θεόδουλος και τον κύριο Χρήστο Πάλι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟ, για να παραδώσουν τα βραβεία. Και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Έλα, Ιωάννα μου. Παρακαλώ και τον κύριο Ιακλή Ιακλέος από το ΕΛΑΜ να κάνει την πρόταση. Κάτω των 16, που και αυτήν την κατηγορία τη μοιράζονται δύο αθλητές. Ο Ενέας Γιούγκ από τον Όλυμπο Αγλαντζιάς και ο Βίκτορ Χριστοφίδης από το Ζήνο. Θα παραλάβουν οι ίδιοι αθλητές μας και θα είναι κοντά μας τον κύριο Μάριο Χριστοδούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟ, για να παραδώσει τα βραβεία στους αθλητές μας. Κάτω των 16 ετών είναι η Μόνα Ζάρετς από τον Κεραυνό Στροβόλη. Θα παρακαλέσω πολύ τον αντιστράτηγο, τον κύριο Ανδρέα Μαρκίδη, να έρθει για την απονομή του Μόνα. Δεν είναι άλλος από τον Πόλη Ιλιάδη του Απόλλωνα. Καλούμε τον Πάνη, τον Πόλη, όπως επίσης και τον κύριο Χριστοφόρο Ανδρέα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Λάρνακας, για να παραδώσει το τραπέζι στον αθλητή μας. Γυναίκες, βλέπεις, έχω και εγώ δύο, όχι μόνο εσύ. Εντάξει, έτσι. Ηλικία κάπου το 18. Έλενα Πλατούτα, Ενάδα Γιούδομετρίου και Ανδριάννα Κασάπη από τον Σύνονα. Ελλάδα, κορίτσια. Θα παρακαλέσω πολύ τον κύριο Χάρη Νικολάου, τον πρόεδρο των Εθνικών Ομάδων, αλλά και τον κύριο Ανδρέα Προσταλού, εκπρόσωπο της Συμμαχίας Πολιτών, να ανέβουν για τις βραβεύσεις.
είναι ο Φίλιππος Τίνγκας. Γι' αυτό και τον περιμένουμε να έρθει κοντά μας για να βραβευτεί από την Κυριασιά Λουάνδη μέρος του.